Αυτές οι απαράδεκτες εικόνες κυριαρχούσαν πάνω από 1,5 χρόνο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, δίπλα από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Τα κάγκελα είχαν σαπίσει και υποχωρήσει, αποτελώντας παγίδες ατυχήματος για μικρούς και μεγάλους, με τον τηλεοπτικό φακό να καταγράφει αναταχτά χρονικά διαστήματα τις εικόνες ντροπής και την αγανάκτηση δημοτών στο κομβικό αυτό σημείο της πόλης. Θα έπρεπε καταρχήν να γίνει πιο σωστή μελέτη από την αρχή. Και δεύτερον, θα έπρεπε να είχε επίσης αντικατασταθεί πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Τόσος κόσμος περνάει από εδώ πέρα κάθε μέρα, είτε για άθληση, είτε για βόλτα. Είτε τουρίστες. Κακώς, έπρεπε ήδη να έχουν συντηρηθεί. Άθλια κατάσταση. Αφού χάθηκε πολύτιμος χρόνος, ξεκίνησαν εργασίες αντικατάστασης των σκουριασμένων υποδομών που είχαν αφαιθεί στην τύχη τους τα προηγούμενα χρόνια, δημιουργώντας συνθήκες ασφάλειας και αναβαθμίζοντας αισθητικά την περιοχή. Προχωρήσαμε στην αντικατάσταση των κυκλειδωμάτων στην παραλιακή από το, στο ύψος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, εκεί όπου μια φυσιολογική φθορά των εφιστάμενων μας οδήγησε στην άμεση αντικατάστασή τους, κυρίως για την ασφάλεια των δημοτών. Τα νέα κυκλειδώματα που έχουν προσθεθεί εκεί είναι με ξύλο, είναι με υλικό το οποίο είναι ανθεκτικό στο ευρύτερο περιβάλλον εκεί. Αυτή τη στιγμή είναι στη διαδικασία συντήρησης. Συντήρηση στα κάγκελα, όπου χρειάζεται αντικατάσταση θα γίνει και στα καθίσματα. Υπήρχαν πολλά θέματα τα οποία έχουμε οργανωθεί σωστά και πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα αρχίσει να αλλάζει η εικόνα. Για τη δημιουργία πλάστων κόλπων του Δερματά, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εκτιμά ότι εντός του 2025 θα έχουν εξασφαλιστεί οι οριστικές εγκρίσεις οι οποίες ανοίξουν τον δρόμο για την υλοποίηση του έργου. Η μελέτη βρίσκεται στο στάδιο της κατάρτισης, έχει κατατεθεί για έγκριση στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Γίνεται μια συζήτηση για να πάρουμε την έγκριση και να πάμε για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε δεύτερο επίπεδο. Η εκτίμηση που έχουμε, αν όλα πάνε καλά με τους εμπλεκόμενους φορείς, είναι ότι μέσα στο 2025 θα έχουμε οριστικές εγκρίσεις και θα μπορούμε να προκηρύξουμε το έργο. Επαναλαμβάνω, γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή. Όλοι έχουμε παρακολουθήσει στο προηγούμενο διάστημα την εμπλοκή που είχε αυτό το έργο. Αναφορικά με τον οραματικό στόχο για την αποκατάσταση του παραθαλάσσιου τείχους του Ηρακλείου από τον κόλπο Δερματά έως την πλατεία 18 Άγγλων, ο κ. Σαμάκης δήλωσε ότι θα υποβληθεί αναθεωρημένη πρόταση. Ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε με σημειακή αναθεώρηση τιμών και ποσοτήτων, να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και εκεί την βιωσιμότητα του τείχους, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει αρκετή διάβρωση.